Η εταιρεία μας ως εταιρεία που ασχολείται με την επικοινωνία και την επιχειρηματική πληροφόρηση, βλέποντας μπροστά και πρωτοπορώντας για ακόμα μια φορά, διοργανώνει το σημερινό conference με τίτλο «Ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα», διαβλέποντας ότι υπάρχουν προοπτικές για προσέγγιση επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και η ίδια η χώρα κάνει βήματα ούτως ώστε να διευκολύνει ξένους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το σημερινό conference θα ασχοληθεί με τους κύριους τομείς που μπορούν να ενδιαφέρουν τους ξένους επενδυτές, που είναι τα ακίνητα, ο τουρισμός, η ενέργεια, η ναυτιλία, και με έγκριτους ομιλητές προσπαθούμε να διαφωτίσουμε το κοινό για το, για το τι αλλάζει στην ελληνική οικονομία, τι διαφοροποιείται στο φορολογικό πλαίσιο, πόσο πιο φιλικό γίνεται το επενδυτικό περιβάλλον και ποιες ευκαιρίες μπορούν να υπάρξουν τώρα και στο μέλλον, ούτως ώστε κάποιος επενδυτής ξένος να επενδύσει στην ελληνική οικονομία. Νομίζω το συνέδριο είναι έχει ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Οι παραβρισκόμενοι δηλώνουν ικανοποιημένοι και θεωρούμε ότι μπορούμε να το επαναλάβουμε και του χρόνου ως τρίτη συνεχόμενη χρονιά και να καταστήσουμε θεσμό. Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε την πρόσκληση και είμαστε σήμερα εδώ στο δεύτερο συνέδριο Ώρα Επενδύσεων για την Ελλάδα. Είναι και μεγάλη τιμή και μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει για δεύτερη φορά σε αυτό το συνέδριο η συζήτηση για το θέμα των επενδύσεων στην Ελλάδα και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις που θα γίνουν στη διάρκεια αυτού του συνεδρίου για να δούμε τις εξελίξεις στους διαφορετικούς τομείς και την προοπτική των νέων επενδύσεων για την ελληνική οικονομία. Οι επενδύσεις είναι για μας ένα σημαντικό κεφάλαιο. Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ της FMW σε αυτό το συνέδριο που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη των επενδύσεων στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια συγκυρία ευτυχή όπου από πολλές πλευρές γίνεται συντονισμένη προσπάθεια για να γίνει η Ελλάδα ένας επενδυτικός προορισμός και είμαστε κι εμείς εδώ συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι που προσπαθεί να κάνει και η FMW για την ανάπτυξη των επενδύσεων στην Ελλάδα.